Τι να κάνω τώρα, να κάνω συνέντευξη στον Γιωργαντά τώρα, δηλαδή. Μου κάνετε πλάκα, δηλαδή. Γιατί, δεν κατάλαβα. Γιατί. Να κάνω. Τι, με έχετε. Δεν καταλαβαίνω γιατί με έχετε όλοι άχτη, γυρίσατε όλοι και τα λοιπά. Μόνο η Κάλια που δεν με ξέρει, που δεν γνωριζόμαστε, είναι ευγενική. Δεν, παιδί μου, δεν σε έχουμε άχτη. Απλώς είμαι τόσο φίλος και ξέρω τόσο πολλά για σένα. Που είναι κοροϊδία να κάνω συνέντευξη, γιατί δεν μπορώ να πω αυτά που ξέρω για σένα. Τι συνέδριο να σου κάνω, δηλαδή. Να χαίρεσαι, που δεν λέμε, να χαίρεσαι λοιπόν που ένα τον άλλο δεν λέει αυτά που ξέρει για τον άλλο. Οπότε μια χαρά. Κρατάμε ένα τον άλλο. Τι να πω για τον Γιώργαντά τώρα, ότι έχουμε κοιμηθεί στο ίδιο κρεβάτι διπλό πάρα πολλές φορές. Άπειρες. Μην κάνεις ώρες, Τέλειο. Παιδιά, ξέρετε, έχουμε πάει τόσα ταξίδια και έχουμε κοιμηθεί και σε κρεβάτι διπλό. Και με το Στέλιο έχω κοιμηθεί. Αλήθεια. Όταν ήμασταν στον όμορφο κόσμο. Πες μας, ποιο δεν έχει κοιμηθεί πια. Με λοιπόν, το Στέλιο ήμασταν στον όμορφο κόσμο. Και τότε. Έχουμε κοιμηθεί, έχουμε πάει στην Αμερική, μας έχει φιλοξενήσει ο Γιαννέτος. Και έχουμε κοιμηθεί στο υπέρδιπλο κρεβάτι του στο Λος Άντζελες του Γιαννέτου μαζί με τον Γιωργαντά. Τι να βγάλαμε από το κρεβάτι, αυτό κοιμήθηκε στον καναπέ και εμείς. Όχι, άμα διηγούμασταν πραγματικά τώρα, πέραν τη συνέντευξη κτλ. Άμα με το Θέμη καθόμασταν κάποια στιγμή και διηγούμασταν όσο έχουμε ζήσει σε αυτά τα ταξίδια, δηλαδή θα γέλαγε όλη η Ελλάδα όλη για μέρες. Αυτό ισχύει. Έχουμε περάσει ωραία. Και να είμαστε καλά να περνάμε. Λοιπόν. Θεμίνιο, καλή επιτυχία. Ξεκινάμε απόψε εδώ για μισή. Ευχαριστώ πάρα για πολύ. Ναι. Απόψε μετά τα μεσάνυχτα το After Dark, δεύτερη σεζόν. Η πρώτη ήταν λίγο μικρή γιατί ξεκινήσαμε μετά τις γιορτές. Είμαι πολύ χαρούμενος, είμαι πολύ αγχωμένος. Γιατί εντάξει, είναι πάλι το καινούριο ξεκίνημα. Είναι η εκπομπή που νομίζω ότι ξέρουν οι περισσότεροι. Είναι αυτό που έκανα παλιότερα στο Μάδερ. Είναι ίδια με πέρσι η εκπομπή. Δηλαδή συνέντευξη, είναι... συνεξομολογητήριο για κάτι τέτοιο. Ακριβώς. Είναι αυτό. Είναι σαν να είμαστε σε ένα σπίτι όπου υποδέχομαι φίλους που έρχονται στο σπίτι. Τρώμε χαλαρώνουμε, πίνουμε το κρασί μας και μετά λέμε ωραία πραγματάκια και μετά μπαίνουμε στο εξομολογητήριο πάντα με πολύ χιουμοριστική και καλή διάθεση. Αυτό είναι το κόνσεπτ και είναι στην ουσία κάτι το οποίο το έκανα παλιότερα στο Μάντο, όχι έτσι ακριβώς, αλλά το εξομολογητήριο βγήκε πρώτη φορά στο Μάντο, αν θυμάσαι. Είχαμε κάνει μαζί εξομολογητήριο στο Μάντο. Στο Μάντο, ναι. Και κάναμε και προχθές που θα παίξει την άλλη Παρασκευή, τώρα που την άλλη εβδομάδα, επόμενος ναι. Καλεσμένος. Πες μου κάτι, πόσο ρε παιδί μου οι Έλληνες καλεσμένοι, επειδή εσύ είσαι και φίλος με όλους τους τραγουδιστές κυρίως και τα λοιπά, λένε την αλήθεια, δηλαδή αν σου έλεγα πόσο βαθμό αλήθειας λένε οι άνθρωποι εσύ που ξέρεις. Τι πιστεύει ο καθένας στο εξομολογητήριο και γενικά στις συνεντεύξεις που τους κάνεις. Κάποιοι είναι απίστευτα ειλικρινείς, κοίταξε και εγώ δεν μπορώ να ξέρω 100%. Μπορεί να είμαστε φίλοι ή γνωστοί με κάποιον τραγουδιστή, αλλά δεν μπορώ να ξέρω τι έχει στο κεφάλι του, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, κατά πόσο θα μου πει αλήθεια ή όχι. Εγώ δίνω ένα 80%. Ειλικρίνειας για πολλούς από αυτούς. Δηλαδή, μπορώ να καταλάβω πια τόσα χρόνια που το έχω κάνει αυτό το πράγμα. Μπορώ να καταλάβω να κάποιος νιώθει άβολα και προσπαθεί κάπως να το κρύψει. Ή κάποιοι το πάνε πολύ χιουμοριστικά και στην ουσία γελάνε και δεν σου δίνουν απάντηση. Ωραία. Αλλά υπάρχουν περιπτώσεις με ένα 80% να πούνε αυτό το οποίο περιμένεις ότι θα σου πούνε και το 20% να το κρύψουν. Πες μου κάτι τώρα. Επειδή εσύ, ας πούμε, κάνεις άλλου είδους συνέντευξη από ό,τι κάνω εγώ. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ κάνω αυτό που λέμε την επιθετική δημοσιογραφία. Δηλαδή, θα ρωτήσω τον άλλον. Αυτά που θεωρώ ότι θέλει να μάθει ο κόσμος. Εσύ θα έχεις το πας σε χιούμορ. Έχω χιούμορ, ναι. Δεν είπα για χιούμορ. Εσύ θα κάνεις πιο γλυκά πράγματα. Δηλαδή θα ρωτήσεις ό,τι πρέπει να ρωτήσεις, αλλά δεν θα επιμείνεις να βγάλεις την είδηση. Όχι, αν δεν θέλει αυτός που έχω απέναντί μου, αν καταλάβω ότι νιώθει άβολα σε κάτι, κατευθείαν θα σταματήσει αυτό. Δεν πρόκειται δηλαδή να τον φέρω σε δύσκολη θέση. Αλλά εννοείται ότι είναι ευπρόζεκτος, γιατί την ερώτηση που πρέπει θα την κάνω. Αλλά θα δω εκείνη τη στιγμή, θα καταλάβω. Γιατί έχω και εγώ μια εμπειρία κάποια χρόνια, αρκετά θα έλεγα, ξέρεις, με τις συνέντευξες που έχω κάνει στο ΜΑΤ στο παρελθόν, πόσο θέλει να μου πει ή όχι. Αλλά δεν θα επιμείνω να εννοείς αυτό. Ναι. Δεν θέλω δηλαδή να φύγει από εκεί και να πει. Με πίεση και ορκατά. Τώρα γιατί το έκανα και πήγα εκεί πέρα. Δεν θέλω αυτός που έρχεται μετά να φεύγει και να είναι τσιτωμένος. Ναι. Σου έχει ποτέ διαμαρτυρηθεί, ρε παιδί μου, καλεσμένος ότι με πίεσες και δεν ήθελε να πω αυτό, βγάλε ναι, το. Ναι. Όχι όμως στο After Dark, γιατί ακόμα σου λένε είναι θεωρώ μικρή σεζόν. Στο Μάντε. Στο Μάντε, άπειρες φορές με έχουν πάρει επειδή χαλαρώναμε πολύ, γελούσαμε κτλ. Και λέγανε πράγματα που δεν θέλανε. Μετά φεύγανε. Αυτό είναι εντωμεταξύ ένα πολύ μεγάλο σκοπημένο. Να σου πω κάτι. Μη μου πει ποιο. Πες μου τι δεν ήθελε να μπει, ας πούμε, που είπε κάποιος, δεν σε ρωτήσω ποιος ήτανε, κάτι που είπε κάποιος και σου είπε μετά Θέμη, σε παρακαλώ μην το βγάλεις. Θυμάσαι την ερώτηση που έλεγα, που είχε γίνει χαμός τότε, το είχαμε παίξει μαζί στο πρωινό, που έλεγα ποιος πιστεύεις θα έπρεπε να ξεκουραστεί για λίγο καιρό από όλα. Να φύγει τηλεόραση. Ναι, όχι μόνο τηλεόραση, γυναίκα, μπορεί να ήταν και πολιτικός. Ναι. Λοιπόν, είχα πάρει μια απάντηση για ένα πολύ big πρόσωπο της τηλεόρασης. Και μετά μου λέει: πω, θα ανοίξω πόλεμο, δεν θέλω με τίποτα. Με παίρνει τηλέφωνο, σε παρακαλώ, βγάλ' το. Λέω: μα γιατί. Βγάλ' το. Και το έβγαλα. Το έβγαλε. Ή μια άλλη φορά, μια πολύ γνωστή ηθοποιός είχε έρθει και μου είχε πει για μια πάρα πολύ γνωστή τηλεοπτική περσόνα που της έκανε πόλεμο στο παρελθόν και της φέρθηκε πολύ άσχημα. Τα είπε όλα σαν story στο εξομολογητήριο και μετά μου λέει: να σου πω, θα βγει τώρα στην εκπομπή της και θα με περάσει γενές 14. Σε παρακαλώ πολύ, βγάλ' το.
Το σέβομαι και το κάνω. Φαντάζομαι και εσύ θα το κάνεις. Και εγώ το έχω κάνει. Από το Late Night έχω βγάλει, πίστεψέ με, έχω βγάλει τα περισσότερα από ό,τι έχουν πει όλοι. Δεν είναι. Το σεβόμαστε τους καλεσμένους. Ναι, ναι, γίνονται. Πες μου κάτι άλλο τώρα. Στο Sky δεν θα κάνεις μόνο αυτό. Θα κάνεις και κάτι άλλο που ξεκινάει πότε, την άλλη Παρασκευή. Αυτό νομίζω είναι ένα παραμύθι το οποίο μου έσκασε εκεί με ευγνώμων. Ξαφνικά, έτσι. Στη Ρώμη γυρίστηκε στην Ιταλία. Γυρίστηκε στην Ιταλία στα θρυλικά στούντιο τα Τσινετσιτά, που είναι νομίζω το Hollywood της Ευρώπης. Τα Τσινετσιτά. Είναι τα παλιά παιχνίδια χωρίς σύνορα αυτό. Είναι τα παλιά παιχνίδια χωρίς σύνορα, τα οποία τελείωσαν το 1999. Και τώρα 20 χρόνια μετά, δεν είναι πια στην κρατική τηλεόραση, τα πήραν τα μεγαλύτερα κανάλια σε όλο τον κόσμο. Ναι. Ιδιωτικά δηλαδή κανάλια κτλ. Και ο Sky πήρε τα δικαιώματα και μου έκανε πρόταση το καλοκαίρι, αν θα με ενδιέφερε, τα γυρίσματα ήταν Σεπτέμβρη και Οκτώβρη, να πηγαίνω 2-3 μέρες την εβδομάδα κάθε εβδομάδα στη Ρώμη για να τα γυρίσουμε. Ήταν τρομερή εμπειρία, τι να σου πω τώρα αυτό. Δηλαδή, η ελληνική ομάδα δυνατή, μην μας πεις σε τι θέση τερματίσαμε, αλλά είμαστε ανταγωνιστικοί. Άκου να δεις. Δεν θυμόμουν στο παρελθόν, γιατί μου στέλνανε διάφορα social media και μου λένε πω, θα πατώσουμε πάλι Θέμη. Και λέω, γιατί να πατώσουμε πάλι, γιατί λέει στο παρελθόν πατώναμε συνέχεια. Αλήθεια, να το πατώναμε. Λοιπόν, έχει μία ανατροπή, ναι. Θα γίνει χαμός. Αυτό σας λέω μόνο. Δηλαδή, υπομονή για αυτό που θα δείτε και την εξέλιξη που θα βλέπετε κάθε εβδομάδα. Έχει τρομερή ανατροπή. Εγώ έφυγα, συγγνώμη που θα σας το πω, κατουρημένος από τη Ρώμη, από τη χαρά μου. Μάλιστα. Δεν λέω τίποτα άλλο. Έχεις και μια ωραία φάτσα που δεν την κόψαμε εδώ να τη δείξουμε, που είσαι εντυμένος τσιρκολάνος. Λίγο ωραίος πάει. Μπράβο, τσιρκολάνος. Ναι, έχω ντυθεί και χιονάτι, να ξέρεις.